Μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας, προκειμένου η χώρα να βρει το δρόμο της, έστειλε μετά το πέρας της παρέλασης οι θρησκευτικοί, στρατιωτικοί και πολιτιακοί παράγοντες που παρέστησαν στις εορταστικές εκδηλώσεις. Διπλή η σημερινή γιορτή, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, του ανθρωπίνου γένους ολοκλήρου, αλλά και Ευαγγελισμός της πατρίδος μας. Μετά από 400 για μας εδώ στη Θράκη, 500 χρόνια, ξαναβρήκαμε την ελευθερία μας για να ζούμε, να κινούμεθα, να δημιουργούμε ελεύθερα. Σήμερα καμαρώσαμε τη μαθητιώσα νεολαία, τα στρατευμένα μας παιδιά, τους πολιτιστικούς συλλόγους που πέρασαν από μπροστά μας. Τα χαρήκαμε, τα χειροκροτήσαμε, αλλά το μήνυμα το οποίο μας δίνει η σημερινή μέρα είναι να μείνουμε δεμένοι στις ρίζες μας, στην πίστη μας στο Θεό, να γίνουμε πιο υπεύθυνοι άνθρωποι, να μείνουμε ενωμένοι, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σήμερα, για να ξαναδώσουμε στην πατρίδα μας την θέση εκείνη που πρέπει να έχει στο διεθνές γίγνεσθε. Το χρωστάμε στους ήρωες του 21, αλλά το χρωστάμε και στα παιδιά μας, τα οποία σήμερα μεγαλώνουν, και σε εκείνα τα οποία θα έρθουν να μας διαδεχθούν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. 25 Μαρτίου, διπλή γιορτή, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, το μήνυμα στη Θεοτόκο ότι θα φέρει στη γη το Χριστό, και η κορυφαία ιστορική στιγμή που θυμίζει το τι έκαναν οι προγονείς μας, τις θυσίες και τους αγώνες που έδωσαν, προκειμένου να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό με πάθος την ελευθερία. Η γενναιότητα, η ομοψυχία, η περίσσια δύναμη που έδειξαν πρέπει να είναι φωτοδότης, σηματοδότης που θα μιμούνται οι σημερινοί νέοι και να είναι σίγουροι ότι με τέτοια δύναμη ψυχής που έδειξαν οι προγονείς μας πρέπει να επιδείξουν και αυτοί σήμερα για να περάσουμε τις οποιασδήποτε δύσκολες στιγμές έχουμε μπροστά μας. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Διπλή γιορτή σήμερα, γιορτή της χριστιανοσύνης με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά και η ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης του 1821 που οδήγησε στη νίκη και στην απελευθέρωση. Σήμερα που η πατρίδα μας δοκιμάζεται από μια πολύμορφη αλλά ιδιαίτερα οικονομική κρίση, είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια του Θεού, με ομοψυχία, με καρτερία και ελπίδα θα σταθούμε όρθιοι και θα βρούμε την περπατησιά μας στο δρόμο της προόδου, της ευημερίας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες σας. Διπλή γιορτή σήμερα, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου από πλευράς της χριστιανοσύνης, αλλά πάνω απ' όλα το 21, η στιγμή της έναρξης της Νέας Ελλάδος. Το μήνυμα του 21, η ενότητα και το αποτέλεσμα της δημιουργίας του ελληνικού κράτους είναι σύγχρονο στις μέρες μας όσο ποτέ. Η ενότητα που πρέπει να έχουμε και η αυταπάρνηση που δείξαν οι πρόγονοί μας θα πρέπει να μας οδηγήσει στη νέα πορεία της χώρας ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις δύσκολες καταστάσεις. Να συγχαρώ σήμερα τη νεολαία, τη μαθητιώσα, τα στρατευμένα παιδιά, αλλά και όλους τους συλλόγους και τους φορείς που συνέδραμαν στην παρέλαση, ώστε να δώσουν το νέο μήνυμα και την ανάταση του ηθικού στους συντοπίτες μας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Στο μεταξύ, σε ερώτηση αν επίκειται νέα μείωση συντάξεων λόγω της μαύρης τρύπας στα ασφαλιστικά ταμεία, ο Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρνήθηκε να απαντήσει, χωρίς ωστόσο να διαψεύσει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ας μείνουμε στο μήνυμα χαράς. Θα έχουμε περικοπές. Συζητείτε αυτό το ενδεχόμενο. Θα συζητήσουμε μια άλλη μέρα. Όλες οι προσπάθειες που γίνονται, πέραν από τη σκληρότητα και τη φιλοσοφία των μέτρων, σκοπό έχουν να πάψει η χώρα να στηρίζεται σε δανεικά, να στηρίζεται στα πόδια της και να πάμε σε μια άλλη πορεία. Πορεία αναπτυξιακή, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θα ήθελα να παραμείνουμε εδώ. Χρόνια σας πολλά.